Γεια σας κύριε Παραρά. Σας ευχαριστώ τον Καστοριανό λαό, την αγάπη μου, την απεριόριστη αγάπη μου. Σας ευχαριστώ. Τον δοκιμαζόμενο Καστοριανό λαό. Φαντάζομαι ότι έχετε δει τι ακριβώς γίνεται κύριε Κοσμίδη εδώ στην... Βλέπω, ακούω, αφουγκράζουμε όλα αυτά που γίνονται στο νομό Καστοριάς, στην Καστοριά, στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Θλίβομαι, πονάει η ψυχή μου και απεφάσισα, πήρα τη μεγάλη απόφαση να έρθω να συνδράμω με όλες μου τις δυνάμεις στο νοσοκομείο της Καστοριάς, επαγαθώ του γενικού καλού, του πολίτη της Καστοριάς και όχι μόνο. Είναι μια προσωπική έτσι απόφαση. Ήταν μια προσωπική μου απόφαση, δεν με πίεσε κανένας, εγώ πήρα την απόφαση. Έχω κάνει αίτημα στην τρίτη υγειονομική περιφέρεια και περιμένω απάντηση. Βέβαια συνέδραμε και ο κύριος Τσικαλάκιας να ομολογήσω σε αυτό το θέμα, αλλά ήταν δικό μου το κίνητρο, εγώ αυτοβούλος και οικειοθελός. Να σας ρωτήσω, επειδή η Καστοριά δεν έχει πνευμονολόγο και αντιλαμβάνεστε ειδικά την εποχή αυτή με τον κορονοϊό, πόσο μεγάλο κενό και πρόβλημα είναι όλο αυτό. Διαδικαστικά τώρα λέτε ότι έχετε κάνει εσείς, έχετε δώσει την πρόθεσή σας. Την πρόθεσή μου να έρθω να δουλέψω, ναι, για ένα μήνα ίσως και παραπάνω αν χρειαστεί. Ναι, επειδή είπατε ότι το καταθέσατε αυτό, αλλά απάντηση δεν έχετε λάβει ακόμη. Απάντηση δεν έχω λάβει ακόμα. Ελπίζω να είναι θετική όμως. Σίγουρα θα είναι θετική, δεν νομίζω να το απορρίψουνε. Τι να απορρίψουμε, εδώ η αίσθηση των περισσότερων είναι ότι έχει οριστικοποιηθεί και σας αναμένουν μέρα με τη μέρα. Ναι, εγώ δεν θα πάρω, σίγουρα θα πάρω, γιατί έχει μεσολαβήσει ο κύριος Τσικαλάκιας, έχει πιέσει τον κύριο Διπεάρχη. Εγώ έκανα από τη μεριά μου αυτό που ήταν να κάνω και περιμένω να έρθω να βοηθήσω. Πότε κάνατε... Από 1η Απριλίου. Ναι, από 1η Απριλίου. Απάντηση όμως δεν έχετε πάρει ακόμα, μου λέτε. Θα πάρω. Είναι διαδικαστικό, νομίζω θα είναι θετικό. Άντε, μακάρι, μακάρι, θετικό θα είναι. Γιατί έχει πνευμονολόγο εδώ η Κατερίνη, έχει και άλλον έτερο πνευμονολόγο, ποιος μπορεί να καλύψει. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν. Δύσκολο. Θα πω το εξής. Ναι. Πιστεύω να πει μια... Το ότι δεν είναι πνευμονολόγος μέχρι τώρα δεν το γνωρίζω. Εγώ είμαι διατεθειμένος να βοηθήσω, γιατί ξέρω την περιοχή, όλοι οι περισσότεροι είναι γνωστοί φίλοι και θα ενώσω τις δυνάμεις μου όλες για να βοηθήσω τον Καστοριανό λαό, τον Καστοριανό πολίτη. Πάρα γιατί πραγματικά έρχομαι εκεί που με αγαπάνε και εκεί που αγαπάω. Πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η διοίκηση έχει επικοινωνήσει μαζί σας του νοσοκομείου, ο κύριος Χάτσιος? Δεν έχει επικοινωνήσει κανένας. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν έχει επικοινωνήσει κανένας. Εγώ πιστεύω, φαντάζομαι ότι έχει κοινοποιηθεί. Έχω στείλει φάξ στην τρίτη υγειονομική περιφέρεια. Έχω ενημερώσει τον κύριο Τσικαλάγια για τις κινήσεις μου και αναμένουμε το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Πιστεύω 99,9% να είναι θετικό. Αλίμονο κύριε Κοσμίδη, την εποχή αυτή, έτσι δεν θα πω να παρακαλάτε, αλλά εκδηλώσατε μία πρόθεση μόνο σας, γιατί βλέπετε και είδατε τι ακριβώς... Εγώ λέω ότι παρακαλώ να έρθω, δεν κρύβομαι, δεν λιποτακτώ, αυτή τη στιγμή έρχομαι... Απίστευτο. Θέλω να πω ότι και παρόλο ότι είμαστε και σε ευφαθείς ομάδες, δεν το υπολογίζω αυτό, θέλω να είμαι στη στρατιώτη στην πρώτη γραμμή. Ωραία, θα τα πούμε και από κοντά. Εγώ ελπίζω να πάρετε απάντηση, να πάρετε καταρχήν την απάντηση και από την άλλη εβδομάδα να είστε εδώ. Εγώ τώρα προς το παρόν θέλω να πω τον Καστοριανό πολίτη να μην ανησυχεί, να είναι ψύχρεμος, να μείνει στο σπίτι του, να ακολουθεί τις οδηγίες και όλα θα πάνε καλά.